Το μεγαλύτερο το πρόβλημα σε και οδικό δίκτυο αλλά και σε ποτάμια το είχαμε στον Δήμο Δυτικής Λέσβου. Εδώ στη Μυτιλίνη το είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά χθες, επειδή έκανε πολύ έντονη βροχόπτωση, ο μεν ποταμός Τσικνιάς υπερχείλησε, έσπασε χαμηλά, παρότι είχε καθαριστεί από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει γειτονικά αγροκτήματα, κτήματα, τα οποία υπήρχαν μέσα καλλιέργειες, θερμοκήπια και άλλα πράγματα, καθώς επίσης και να περάσει και σε μια κατοικημένη περιοχή στο Κεράμι. Θα πάμε εκεί πέρα. Όλο το βράδυ ήταν εκεί πέρα και ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, καθώς επίσης και όλη η πολιτική προστασία, η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί, άπαντες ήμασταν εκεί. Ευτυχώς δεν υπερχείλησε να περάσει και υπάρχει μια γέφυρα εκεί πέρα, του Τσικνιά. Καθώς επίσης και τον Αχαίρωνα, στον ποταμό Αχαίρωνα, όπου είναι, περνάει, διασχίζει την Κωμόπολη της Καλονής, για πολύ λίγα εκατοστά δεν υπερχείλησε και αυτός, να έχουμε κάποια άλλα προβλήματα. Πιστεύουμε, ευελπιστούμε, τώρα θα μεταβούμε επί τόπου. Ήδη οι δυνάμεις επιχειρούν εκεί πέρα. Έχουμε πάει με μηχανήματα ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα αναχώματα, ώστε να μην, σε περίπτωση που συνεχίσει το έντονο καιρικό φαινόμενο, να μπορέσουμε να μην έχουμε πάλι πλημμύρες.